Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αποφασισμένος να εφαρμόσει τα μέτρα με κάθε κόστος, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες, την ώρα που υπάρχουν βουλευτές στο ΠΑΣΟΚ και στη ΔΗΜΑΡ που εκφράζουν τον προβληματισμό τους. Στην πιο κρίσιμη εβδομάδα για να κλείσουν τα μέτρα των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, μπήκε η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει πει ότι τα μέτρα αυτά θα είναι τα τελευταία και σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους φέρεται να εκμυστηρεύτηκε σε κορυφαίο υπουργό ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει τις αλλαγές. Θα πάρω τα μέτρα, θα κάνω τις αλλαγές που έχουμε εξαγγείλει και ας πέσω. Αύριο ο Γιάννης Τουρνάρας ταξιδεύει στο Βερολίνο προκειμένου να συναντήσει τον γερμανό ομολογό του Wolfgang Schäuble, ενώ την Παρασκευή αφήξει στην Αθήνα είναι σημαντικές. Από τη μία επιστρέφει η Τρόικα για τις τελευταίες διαπραγματεύσεις που έχει κλείσει το πακέτο των μέτρων και από την άλλη έρχεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι για να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εν τω μεταξύ ενδέχεται να έχει προηγηθεί σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών του κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ ο Φώτης Κουβέλης ξεκαθάρισε ότι κριτήριο για την παροχή ψήφου είναι τα μέτρα να κινούνται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης. Το αν θα δώσουμε την ψήφο μας υπέρ των μέτρων είναι κάτι που θα συναρτηθεί με το ποια θα είναι τελικώς τα μέτρα και ποιο θα είναι το ευρύτερο πλαίσιο των αναπτυξιακών πρωτοβουλειών που θα τα περιβάλλει. Πάντως, βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς εκφράζουν επιφυλάξεις για να δώσουν την ψήφο τους. Εγώ δεν πρόκειται να ψηφίσω ένα νομοσχέδιο το οποίο όχι αποκλίνει απλώς από την προγραμματική συμφωνία, αλλά είναι αντίθετο. Ωστόσο, δεν πρόκειται να τεθεί κομματική πειθαρχία ή να υπάρξουν διαγραφές. Η ΔΗΜΑΡ ούτε διαγράφει ούτε επιλέγει τη διατύπωση. Όποιος δεν συμφωνεί με την πλειοψηφία θέτει αυτόν εκτός κόμματος. Αλλά και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν αντιδράσεις, όπως αυτή του Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος λέει ότι δεν θα ψηφίσει περικοπές χαμηλών συνταξιούχων. Να πάρουμε μέτρα, αλλά πια. Να κόψουμε το δώρο από τα 360 ευρώ του ΟΓΑ. Να μειώσουμε τα 800 ευρώ του αστυνομικού στο δρόμο που δεν πληρώνει την υπερορίες. Ή τα 600 ευρώ του συνταξιούχου που δεν αρκούν για την αγορά των φαρμάκων του. Αυτά είπα ότι δεν θα ψηφίσω. Όχι συνολικά τα μέτρα. Με σκληρή γλώσσα απορρίπτει την πολιτική της κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η χαριστική βολή, δεν είναι τα φόπλακα. Εάν αυτά τα μέτρα αρχίζουν να υλοποιούνται από τον Οκτώβριο, μέχρι το τέλος του έτους η Ελλάδα θα έχει οδηγηθεί σε μια πρωτοφανή δίνη. Στο μεταξύ, μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας, το ΠΑΣΟΚ σήμερα γιορτάζει την 38η επέτειο της διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη με ηχηρές απουσίες όπως αυτή του Ανδρέα Λοβέρδου και του Μιχάλη Ξοχοίδη που επικαλούνται ανηλυμένες υποχρεώσεις. Αίσθηση προκάλεσε και ανάρτηση γρίφος του Θεόδωρου Πάγκαλου στο Twitter. Μέσα και έξω δεν μ' αρέσει. Αν και όταν χρειάζεται νέα λύση, θέλω καθαρές προτάσεις και καθαρό παιχνίδι. Είμαι έτοιμος για όλα. Στην εκδήλωση πάντως αναμένεται να παρουσιαστεί το ανανεωμένο σύμβολο του ΠΑΣΟΚ με τον ήλιο να έχει 7 και όχι 9 ακτίνες.